το κλείσιμο των πολυιατρίων του ΕΟΠΗ και το πλαφόν στις επισκέψεις στους συμβεβλημένους γιατρούς με τον οργανισμό έχουν προκαλέσει αυξημένη κίνηση στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και στη Λάρισα. Το ιατρικό προσωπικό τρέχει και δεν φτάνει. Υπερπληθώρα από πολίτες οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετηθούν. Οι δυνατότητες του νοσοκομείου είναι πεπερασμένες και σε χώρους και σε γιατρούς και σε υλικά και σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Οι γιατροί έχουν την εντολή να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους στα εξωτερικά ιατρία από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Σχεδόν μας είπανε, παρατήστε τη δευτεροβάθμια επίθεση στους εσωτερικούς αρρώστους με όλες αυτές τις ελλείψεις που έχετε σε προσωπικό, γιατρούς και ούτω καθεξής που πάρα πολύ δύσκολα βγαίνουν οι κλινικές και καθίστε στα εξωτερικά ιατρία να καλύψετε αυτή τη στιγμή τον ΕΟΠΗ που κατήργησε ο Άδωνης εν μία νυχτή χωρίς να προβλέψει στεγή περαιτέρω. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας ενημερώνει ότι το διάστημα που παραμένουν κλειστές οι μονάδες του ΕΟΠΗ, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει υποχρεωτικά σχεδόν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να εξυπηρετηθούν, αφού θα πρέπει να πληρώνουν 5 ευρώ για την επίσκεψή τους στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και στα κέντρα υγείας, εκτός ορισμένων κατηγοριών, και να πληρώνουν τους ιδιώτες γιατρούς μετά τη συμπλήρωση του πλαφών των επισκέψεων. Την ίδια ώρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας παραμένουν τα προβλήματα στον εξοπλισμό. Ολόκληρο το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Παθολογικό, χειρουργικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, μονάδα νοσηλείας, επείγοντα, αναζωογόνηση, βραχίες νοσηλείας μονάδα, έτσι. Και ούτω καθεξής, δουλεύουν με ένα καρδιογράφο, ο οποίος προέρχεται από δωρεά στο νοσοκομείο, θα έπρεπε να έχουμε 8. Το τελευταίο διάστημα οι γιατροί δεν έχουν πληρωθεί τις εφημερίες τους, ενώ δεν έχουν πάρει και μέρος από παλαιότερη εφημεριακή τους απασχόληση. Οι διοικούντες, ακόμα και οι βουλευτές, μας λένε δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να τα πάρετε τα λεφτά, ίσον δηλαδή, σας τα κλέψαμε, πάτε δικαστικά και σε 5-10 χρόνια μπορεί να πάρετε κάτι της αφού καταξοδευτείτε.